Είχαμε μία συνάντηση με τον κύριο Γενικό, του αναπτύξαμε όλα τα θέματα σε μία σειρά από συναντήσει που κάνουμε με του πολιτικού αρχηγού για να αναδείξουμε τα θέματα τη έλλειψη προσωπικού και τη έλλειψη προσωπικού. Κυρίαρχο ζήτημα είναι για μα να μην μπορεί να καταργηθεί η τροπολογία του νόμου 51-11 και το άρθρο 38, το οποίο επιτρέπει σε μαθητευόμενου να μπαίνουν και να κάνουν διάσωση στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Αυτό είναι για μας απαράδεκτο. Επίσης ζητάμε την κατάργηση της πίνηπη την οποία επιτρέπει σε, σε στρατιωτικούς, σε πυροσβέστες και σε οδηγούς των ΟΤΑ να κάνουν προνοσοκομιακή φροντίδα οδηγώντας τα ασθενοφόρα. Ε, κυρίαρχο ζήτημα επίσης αυτό το οποίο αναδείχθηκε ήταν και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά από 35 χρόνια λειτουργίας και πλέον του ΕΚΑΒ δεν είναι δυνατόν η τριτοβάθμια εκπαίδευση για αντιμετώπιση του επίγοντο περιστατικού σε έναν ορεινό όγκο, σε κάποιο χωριό ή σε κάποιο νησί απομακρυσμένο, να γίνεται από ΔΕΕ διασώστε ασθενοφόρων. Ζητάμε την ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπω γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Και επί το πλήστον, στην τροπολογία του νόμου για τι αεροδιακομιδέ και για τι βάσει των ελικοπτέρων, τι οποίε έχει πρόταση να καταθέσει η πολιτική προστασία είναι οι αεροδιακομιδές να στελεχωθούν από διασώστες του ΕΚΑΦ οι οποίοι ο λαός από το ιστέρημά του πλήρωσε για να μπορέσουν... Πλήρωσε την εκπαίδευσή του για να μπορέσουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Είμαστε αντίθετοι για τα πέντε χρόνια να έρθουν διασώστες από το εξωτερικό για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες της χώρας. Επίσης θέλουμε να πούμε τη μονιμοποίηση των επικουρικών. Είναι 820 συνάδελφοί μας σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν διαρκεί και πάγιε ανάγκε. Πρέπει να γίνει ο νόμο Βορρήδη να επεκταθεί, όπω έγινε για την βοήθεια στο σπίτι, να επεκταθεί και για το ΕΚΑΒ, ούτω ώστε να καταλάβουν τι θέσει αυτέ, τι οποίε εδώ και τρία χρόνια δικαιούνται.